Καλημέρα σας. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είναι κοντά μας σήμερα οι καθηγητές και καθηγήτριές μας, όλα τα παιδιά του γυμνασίου και οι συνομιλητές μας, ο κύριος Μολύβας, ο κύριος Παπαστυριανός, ο κύριος Στρατιλάτης, η κύρια Θανασοπούλου και η μαντά Μακάπ. Και η κύρια Βουτσινά, βεβαίως. Bonjour, madame Macap. Je voudrais vous remercier au nom de tous mes camarades d'être aujourd'hui parmi nous. C'est un grand honneur. Πριν ξεκινήσουμε, θα θέλαμε να σας πούμε ότι θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα μικρόφωνα είναι κλειστά και οι κάμερες κλειστές όταν δεν μιλάτε. Επιπλέον, στο πεντάλεπτο το διάλειμμα θα συνεχιστεί η ροή της εκδήλωσης κανονικά. Φέτος, μετά από την εμπειρία του εγκλεισμού, θα προσπαθήσουμε να σας μιλήσουμε σε ένα περίπλοκο θέμα, όπως είναι αυτό του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης, με τη βοήθεια των ομιλητών μας, τους οποίους θα συζητήσουμε πιο αναλυτικά σε λίγο. Θεωρούμε ότι το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα της εποχής. Με τους ομιλητές μας θα εξερευνήσουμε από πολλές οπτικές ερωτήματα που μας αφορούν. Η ελευθερία έκφρασης βοηθά τις ισότιμες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και τις δημοκρατίες. Η ελευθερία έκφρασης μας γλιτώνει από την κατάχρηση εξουσίας ανθρώπων και φορέων. Η ελευθερία της έκφρασης προωθίζει όλες τις απόψεις, ακόμα και εκείνες που ενοχλούν και φύγουν. Η ελευθερία έκφρασης προστατεύει και την προσβολή και την υποτίμηση του άλλου. Πώς αντιμετωπίζουν οι δικαστές και οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης την έκφραση ρατσιστικού λόγου? Το σύγχρονο ηλεκτρονικό τοπίο διαμορφώνεται από αμέτρητους χρήστες, στοιχισμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον, σε ένα εικονικό χώρο που μας προκαλεί το αίσθημα της ελευθερίας αλλά και της απομόνωσης. Και εδώ τίθεται ένα σημαντικό ερώτημα. Ελευθερία έκφραση σημαίνει απλώς να μιλάω και να εκφράζομαι σε ένα μονόλογο απόψεων? Ή σημαίνει και να μπορώ να έχω πρόσβαση στην πληροφορία και να συμμετέχω σε κοινότητες διαλόγου και να έρχομαι και εγώ σε διάλογο για κοινωνικά ζητήματα? Στο έργο περί ελευθερίας, ο Βρετανός πολιτικός φιλόσοφος του 19ου αιώνα, John Stuart Mill, μας δείχνει το πώς η ελευθερία λόγου δεν αφήνει ακόμη και την αλήθεια να καταντήσει ένα απόλυτο δόγμα μέσα μας. Η ελευθερία έκφρασης αποτελεί στοιχείο της ατομικής ακεραιότητας και εργαλείο για τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και του κοινού αγαθού. Θα μας δώσετε ένα λεπτό για να μπορέσουμε να κάνουμε share την οθόνη μας. Ωραία, μισό λεπτό. Ωραία. Χαρακτηριστικά λέει ο John Stuart Mill. Η ελευθερία έκφρασης είναι αναγκαία για τη δυνητική ευημερία της ανθρωπότητας, από την οποία εξαρτάται κάθε ευημερία για τέσσερις λόγους. Πρώτον, όταν φημώνεται μία γνώμη, δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε βέβαιοι αν αυτή η γνώμη είναι αληθής ή ψευδής. Το να αρνηθούμε κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με το να πιστεύουμε ότι έχουμε το αλάθητο. Δεύτερον, ακόμα και αν η απαγορευμένη γνώμη είναι σφαλμένη, μπορεί να περιέχει ένα μέρος της αλήθειας. Τρίτον, εάν δεν υπάρχει αμφισβήτηση, γινόμαστε με γνώμες τεμπέληκες που εμποδίζουν την ανάπτυξη οποιασδήποτε πεποίθησης που θα βασίζεται στον ορθό λόγο ή την προσωπική εμπειρία. Χωρίς την αμφισβήτηση, όλες οι γνώμες γίνονται προκαταλήψεις. Τέταρτον, εάν ο άνθρωπος δεν μπορεί να σκέφτεται όπως επιθυμεί και να μοιράζεται τις σκέψεις του με τους άλλους, ακούγοντας παράλληλα τις δικές τους απόψεις, η υπαρξιακή πληρότητα φαντάζει αδύνατη. Πριν ξεκινήσουμε, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το θέμα είναι περίπλοκο και δύσκολο και δεν εξαντλείται με κάποιες ομιλίες, αλλά θα χρειαστούν πολλές συζητήσεις. Εάν δυσκολεύεστε, σκεφτείτε ότι το θέμα είναι σύνθετο και οι ομιλητές μας προέρχονται κατεξοχήν από τον πανεπιστημιακό χώρο. Και για εκείνους είναι μια συνήθιστη πρόκληση να μιλήσουν σε φίλους, και μάλιστα των ηλικιών που είμαστε εμείς, όπου τώρα σιγά σιγά μπαίνουμε σε έννοιες, ορισμούς και συλλογισμούς. Ο πρώτος μας ομιλητής, λοιπόν, είναι ο κύριος Γρηγόρης Μολύβας, ο οποίος είναι καθηγητής πολιτικής θεωρίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και έλαβε το διδακτορικό του από το University College London. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις θεωρίες της ισότητας, την κοινωνική δικαιοσύνη και τα φαμιλιώδη δικαιώματα. Συγκεκριμένα, θα μας μιλήσει για την ελευθερία έκφρασης και τη διαμόρφωση της δημοκρατικής εποχής. Κύριε Μολύβο, στις δημοκρατίες, ο πολίτης πρώτα μελετά, ενημερώνεται, ώστε να διακρίνει και να καταλαβαίνει. Άρα, χρειάζεται την ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία και την ελεύθερη έκφραση γνώμης, ώστε η δημοκρατική διαδικασία να διαμορφώνεται συνεχώς. Πόσο σημαντική είναι η ελευθερία λόγου στη διαμόρφωση της δημοκρατικής εποχής? Επιπλέον, η ελευθερία λόγου έχει αυτό το στοιχείο της ελεύθερης πρόσβασης και ελεύθερης έκφρασης γνώμης. Ωστόσο, επιτρέπει να λέμε οποτεδήποτε οτιδήποτε? Π.χ. ότι η γη είναι επίπεδη ή ότι δεν έγινε το ολοκαύτωμα? Πώς διακρίνουμε τη διατύπωση μιας γνώμης από μια εύρη? Κύριε Μολύβα, σας ακούμε.
Σας ευχαριστώ πολύ για την ιδιαίτερη τιμή και χαρά. Είναι μια πρωτοφανής εμπειρία για μένα και ομολογώ ότι έχω λίγο άγχος, περισσότερο από ό,τι θα είχα αν μιλούσα σε έδα μια διάλεξη συναδέλφους ή φοιτητές. Έχω την αίσθηση ότι θα ακούσω πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα από αυτά που έχω να πω εγώ, με δεδομένου των εκλεκτών συναδέλφων που μας περιβάλλουν, οι οποίοι είναι πολύ πιο ειδήμονες από εμένα πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ απλώς θα περιοριστώ να σκιαγραφίσω αυτή την εικόνα της σχέσης ελευθερίας έκφρασης και δημοκρατικής εποχής με βάση δύο άξονες. Τη σχέση μεταξύ δημοκρατίας και ελευθερίας έκφρασης και πάλι μια διπλή προσέγγιση σε σχέση με τους περιορισμούς που οριοθετούν την ελευθερία της έκφρασης. Μιλώντας λοιπόν στις μέρες μας για δημοκρατία, αναφερόμαστε σε ένα σύνθετο πλέγμα εννοιών που περιλαμβάνει λαϊκή κυριαρχία, διάξη εξουσιών, έλεγχο όσων ασκούν δημόσια εξουσία, κατοχύρωση ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών λόγου και δράσης. Όμως όλες αυτές οι ιδέες που έχουν διαμορφώσει το σύγχρονο δημοκρατικό ιδεώδες της δυτικής ελεύθερης δημοκρατίας δεν είναι κατά ανάγκη ενοιολογικά συγκλίνουσες. Κάποιες μάλιστα μπορεί να αντιτίθενται. Και μια τέτοια αντίθεση εξέφρασε την αγωνία αρκετών φιλελεύθερων στοχαστών, ιδίως από τον 10ο αιώνα και πήρε τη μορφή της αντίθεσης ανάμεσα στην ατομικότητα, κατεξοχήν μέρος της οποίας είναι η ελευθερία έκφρασης και τη λαϊκή κυριαρχία. Με την έλευση λοιπόν αυτού που αποκλήθηκε μαζική κοινωνία, εκφράστηκε πολλαπλά ο φόβος ότι το σύνολο του λαού ενδέχεται να καταπιέζει επιμέρους μέλη του ως προς τον τρόπο που θα επιλέξουν να ζήσουν και να εκφραστούν. Αυτή η κάπως ιδεολογικά φορτισμένη αντίδραση στη λαϊκή κυριαρχία, αν και μπορεί να έχει λογικά ερίσματα, συγκαλύπτει μια άλλη και ίσως σημαντικότερη πλευρά της σχέσης ανάμεσα στην ελευθερία έκφρασης και τη δημοκρατία. Και είναι ακριβώς για αυτόν τον λόγο που στην περίληψη που σας έστειλα αναφέρθηκα στον Τοκβίλ, γιατί πρόκειται για τον στοχαστή που κατεξοχήν, παράλληλα με τον Μιλ, μίλησε για την τυραννία της πλειοψηφίας και εν τούτης είναι ο ίδιος που λέει ότι είναι εγγενής αντίφαση να υπάρχει λογοκρισία σε ένα πολίτευμα που θεμελιώνεται στη λαϊκή κυριαρχία. Έτσι, η σχέση ελευθερίας έκφρασης και δημοκρατίας μοιάζει να έχει μορφή ανού. Η ελευθερία λόγου δεν μπορεί παρά να είναι προϋπόθεση της δημοκρατίας, αλλά και η δημοκρατία ενδέχεται να περιορίζει την ελευθερία λόγου. Όμως, αν το κοιτάξουμε καλύτερα, δεν είναι η δημοκρατική αρχή ως τέτοια που περιστέλει την εν λόγω ελευθερία, αλλά η ίδια η εξουσία που συμβαίνει να είναι δημοκρατική. Θα μπορούσε να μην είναι δημοκρατικός ο φορέας εξουσίας με το πρόβλημα να παραμένει και να επιδεινώνεται. Η εξουσία είναι που ορίζει με τη σιωπή της τι επιτρέπει να λέγεται και ή το αντίθετο. Αν κάτι προσθέτει ως πρόβλημα η δημοκρατική αρχή, υπό τη μορφή της θεσμικής έκφρασης λαϊκής κυριαρχίας, είναι ότι ο λαός, οι πολλοί, είναι πιθανό να βλάψουν τα μέλη τους μέσα από μη πεφωτισμένες επιλογές, παρότι ο σύνολο και επί της αρχής ο λαός δεν μπορεί να έχει ένα τέτοιο ορθολογικό συμφέρον. Αλλά τι θα ήταν το αντίθετο στις μη πεφωτισμένες επιλογές, πέρα από μια διαδικασία που μπορεί να τις διαφωτίσει και πώς θα μπορούσε να υπάρχει τέτοια διαδικασία που δεν θα εμπεριείχε την ελευθερία της έκφρασης. Εναλλακτικά, αναπόφευκτα, εγκαταλείπουμε την δημοκρατική αρχή υπέρ εκδοχών, παροχημένων εκδοχών πεφωτισμένης δεσποτείας. Για να φανεί έτσι κάπως εύλογα και η προφανή σχέση μεταξύ ελευθερίας λόγου και δημοκρατίας, θα περιοριστώ σε ένα παράδειγμα. Όλοι ξέρουμε τη σημασία της συγχωρίας και της παρησίας στην αρχαία, στην Αθηναϊκή Πνίκα, που αποτέλεσε και βασικό σημείο αναφοράς για τη μεταγενέστερη δημοκρατική θεωρία. Ας την παραβάλουμε λοιπόν μια εικόνα από τα ομηρικά έπη, που ανάμεσα στα άλλα εκφράζουν κατεξοχήν το αρχαϊκό αριστοκρατικό ιδεώδες. Το επίκεντρο εκεί είναι ήρωες και μόνον αυτόν η δράση και εν προκειμένου οι απόψεις ενδιαφέρουν. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ένα ωραίο περιστατικό. Κάποια στιγμή, κάποια κρίσιμη στιγμή για το στράτευμα, με πολλές απώλειες και κακουχίες, ένας άσημος από το πλήθος, ο Θερσίτης, τολμά να πάρει το λόγο και να πει το αυτονόητο. Περίπου. Ότι υφίστανται όλα αυτά τα δεινά για το καπρίτσο του Αγαμέμνονα, του Αχιλλέου, ούτε καν θυμάμαι ακριβώς το περιστατικό έτσι, στη λεπτομέρειά του. Το ενδιαφέρον είναι άλλο, ότι παίρνει το λόγο, δέχεται το σκύπτρο στην πλάτη από τον Οδυσσέα και το υπόλοιπο πλήθος επιθυμεί, ζητοκραυγάζει υπέρ του Οδυσσέα για την κίνηση που έκανε, που στόμωσε το Θερσίτη. Κανείς δεν σχολίασε τι είπε. Το πρόβλημα ήταν ότι το είπε αυτός και όχι ένας ήρωας που έχει το προνόμιο του λόγου. Κάποιους αιώνες αργότερα, αυτό το αρχαϊκό αριστοκρατικό ιδεώδες θα δώσει τη θέση του στο αθηναϊκό δημοκρατικό ιδεώδες και το προνόμιο των ηρών θα μετατραπεί σε δικαίωμα του πολίτη, όσο καταχρηστική και αν η έννοια του δικαιώματος θα μιλάμε για αρχαία Αθήνα.
Είναι σύνδες να λέμε ότι η Αθηναϊκή Δημοκρατία ενέπνευσε τα νεωτερικά δημοκρατικά ιδεώδη και αυτό πραγματικά συνέβη με καταληκτικές συνέπειες, αλλά συνέβη μάλλον αργά και όχι πριν από το 19ο αιώνα. Στις απαρχές της νεωτερικότητας, το αίτημα δεν είναι ο αντιδημοκρατισμός, αλλά η σταθερότητα. Και το υπόδειγμα πολιτιακής συγκρότησης το προσφέρει η Σπάρτη και η Ρώμη που κράτησαν για πολλούς αιώνες, όχι η Αθήνα με τις περιπέτειές της. Όμως ήδη από το 17ο αιώνα, αν όχι προηγουμένως, η ανάδειξη της έννοιας του δικαιώματος και ο αναδυόμενος ατομικισμός προετοιμάζει το έδαφος του εκδημοκρατισμού από μια διαφορετική σκοπιά. Η αρχή της ανεκτικότητας θα διασφαλίσει την ελευθερία της πίστης και της ανεμπόδισης έκφρασής της. Και από την αρχή της θρησκευτικής ανοχής θα περάσουμε σταδιακά στην ευρύτερη έννοια της θρησκευτικής ελευθερίας και όσο περίεργο μπορεί να φαίνεται, αυτό θα μετουσιωθεί στην πορεία σε διεκδικήσεις πολιτικής συμμετοχής. Από τη στιγμή που αναγνωριστεί η αξία της ατομικής κρίσης, αυτή η ιδέα δεν μπορεί πλέον να περιοριστεί στο θεολογικό πλαίσιο καθώς κερδίζει έδαφος η εκοσμίκευση, αλλά θα αφορά κάθε σφαίρα της κοινωνικής ζωής και θα συνδεθεί τόσο με την ατομική ακεραιότητα, όσο και με τη συνεισφορά στο κοινό αγαθό. Και οι δύο πτυχές απαντώνται στο κλασικό κείμενο του Μιλ που αναφέρατε προηγουμένως, για κάθε διερεύνηση των ορίων της ελευθερίας λόγου και δράσης. Και ίσως να μην είναι ευρύτερα γνωστή η σχέση του Μιλ, ενός κατεξοχήν κοσμικού στοχαστή, με τη θρησκευτική ετεροδοξία της εποχής του. Φυσικά δεν θα αποπειραθώ να ερμηνεύσω το Μιλ, και το μόνο που ευελπιστώ εδώ να κάνω είναι να δείξω κάποιες πτυχές που πρέπει να λάβουμε υπόψη προτού επιχειρήσουμε να απαντήσουμε σε σχετικά ερωτήματα. Ένα πρώτο λοιπόν στοιχείο που θέλω να επισημάνω είναι ότι οι διαδικαστικοί περιορισμοί όχι μόνο δεν είναι πρόβλημα, αλλά μάλλον είναι προϋπόθεση τις περισσότερες φορές για την ελευθερία του λόγου. Ελευθερία λόγου δεν σημαίνει να μιλάνε όλοι μαζί, να πετάγεται κάποιος όπου του αρέσει, να μιλά όσο θέλει. Άρα, υπό μία έννοια, δεν είναι γνήσια η σύνδεση, δεν ήταν γνήσια η σύνδεση ελευθερίας λόγου και αυθορμησίας και θα βλέπουν ελευθερία λόγου σε αντιδιαστολή με την οριοθέτηση. Ένα δεύτερο σημείο, αναφερόμαστε και ενίοτε εναλλακτικά σε ελευθερία έκφρασης ή λόγου. Η ελευθερία λόγου είναι μια μορφή ελευθερίας έκφρασης που είναι ευρύτερη έννοια. Δεν μας ενδιαφέρουν τα ηχητικά κατακριβολογία, τα ηχητικά κύματα που παράγουν οι φωνητικές χορδές, αλλά τα μηνύματα που μεταφέρουν και η στάση που υιοθετούμε απέναντι σε πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις. Η έκφραση, ωστόσο, μπορεί να μην περιορίζεται σε λόγια ή απόψεις, αλλά σε ύφος, ντύσιμο, συμπεριφορά, που κάποιοι μπορεί να βρίσκουν ενδιαφέρουσα, άλλοι αδιάφοροι, άλλοι προκλητικοί. Και έτσι αρχίζει και δημιουργείται μια γκρίζα ζώνη, που και όσο προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση, αρχίζει τρόπον να αέρεται η κομβική διάκριση ανάμεσα σε λόγο και πράξη. Πού θα κατατάσσαμε λόγου χάρη τις γελιογραφίες, τον γυμνισμό, την πολιτική διαδήλωση, την προσευχή, στη σφαίρα της πράξης ή του λόγου, και γιατί. Και πόσο σημασία έχει άρα για να προβούμε σε τέτοια κάθετη διάκριση, υπό την έννοια ότι μπορούμε να επιτρέπουμε απεριόριστα το λόγο, αλλά όχι της πράξης. Ένας υποτιμητικός λόγος μπορεί να πληγώσει περισσότερο από μια χειροδικία ή ακόμα ένα βαρύ αθέλητο χτύπημα. Πράξη δεν είναι μόνο κάτι που με ακουμπά. Και από την άλλη, όταν υπόσχομαι ή ορκίζομαι, δεν λέω απλά κάτι, αλλά πράττω. Και αυτό δεσμεύομαι. Είτε πρόκειται λοιπόν για ελευθερία έκφρασης, είτε δράσης ή έκφρασης, στο επόμενο σημείο που θέλω να θέσω, δύο πράγματα ιδίως δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Τις συνέπειες και το πλαίσιο. Ή ακριβέστερα, το πλαίσιο που προσδιορίζει ποιες συνέπειες οφείλουμε να λάβουμε υπόψη. Γι' αυτό λόγου χάρη δεν θα υιοθετήσουμε ίδια στάση αν η ελευθερία έκφρασης αφορά πανεπιστημιακή διδασκαλία, κρατικά μυστικά, διαφημιστικές καμπάνιες, παιδική πορνογραφία κ.ο.κ. Και τώρα θέλω να στραφώ σε αυτές τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις σε ευρύτερη έννοια που επιχειρούν να οριοθετήσουν την ελευθερία και υπό μία έννοια αντανακλούν αυτό το διτό χαρακτήρα της σχέσης με τη δημοκρατία που ανέφερα παραπάνω. Η πρώτη προσέγγιση αφορά προσβολή μεμονωμένων ατόμων και το ερώτημα θα είναι αν παραβιάζουν τα δικαιώματά τους με την ανάρμοστη λεκτική συμπεριφορά των άλλων απέναντί τους. Οι κρίσιμες έννοιες εδώ είναι η αξιοπρέπεια, η πρόκληση βλάβης και οι διαθέσιμες εναλλακτικές που έχει το άτομο. Βλάβη σημαίνει να απειλούνται ζωτικά μου συμφέροντα, κάτι που με. Όμως, βλάβη, τι σημαίνει βλάβη, σημαίνει να απειλούνται ζωτικά μου συμφέροντα, να είναι κάτι που με ενοχλεί, με πληγώνει, με στεναχωρεί, ή αισθάνομαι ότι θίγει την υπόλοιψή μου. Ή μήπως το άλλο άκρο, βλάβη, είναι μόνο ότι συνιστά σωματική βία και καταναγκασμό. Πόσο συσταλτικά δηλαδή, ή διασταλτικά πρέπει να ερμηνεύσουμε τη βλάβη, προκειμένου να θεμελιώσουμε ένα προστατευτικό δικαίωμα. Επιπλέον, σημασία έχει αν μπορώ ή όχι να αποφύγω κάτι που αισθάνομαι ότι με θίγει ή με πηγώνει. Πάρτε ένα απλό παράδειγμα. Αν κάποιος θέλει να κάνει γυμνισμό, εγώ μπορεί να ενοχλούμαι ή πολύ, γιατί το θεωρώ ανήθικο. Πρέπει η κοινωνία να απαγορέψει το γυμνισμό. Όμως διαφέρει αν ο γυμνισμός γίνεται σε μια απόμακρη παραλία ή στην πλάση της Λούτσας στη Κυριακή το πρωί. Γιατί διαφέρει,
Γιατί αν θέλω μπορώ να αποφύγω να εκτεθώ σε αυτό που θεωρώ ότι με προκαλεί. Τώρα στο πλαίσιο της δεύτερης προσέγγισης, η αιστεία της συζήτησης μετατοπίζεται σε εκφράσεις λόγου που κυρίως αφορούν κοινωνικές ομάδες ή άτομα ως μέλη κοινωνικών ομάδων. Το κρίσιμο ερώτημα εδώ είναι πώς η ελευθερία έκφρασης συμβιβάζεται με άλλες αξίες που παράλληλα διαμορφώνουν το υπόβαθρο της δημοκρατικής ισοπολιτείας. Σκεφτείτε σλόγγαν όπως φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι, μπάτσι γουρούνια δολοφόνοι και τα σχετικά. Ακόμα και όσοι δεν θα χρησιμοποιούσαν τέτοιες εκφράσεις, δεν μοιάζει να προσβάλλονται, μάλλον να διαφορούν. Η κοινωνία φαίνεται ιδιαίτερα ανεκτική σε τέτοιες εκφραστικές εκδηλώσεις. Θα ήταν όμως το ίδιο αν λέγαμε μαύρη γουρούνια δολοφόνοι κάτι ανάλογο. Η σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία δεν φαίνεται το ίδιο ανεκτική εδώ. Πώς εξηγείται αυτή η ασυμμετρία? Εξηγείται από το γεγονός ότι αυτές οι εκφράσεις εκφέρονται στο πλαίσιο νοηματοδοτήσεων που αντανακλούν παραδοσιακές σχέσεις κοινωνικής καταπίεσης, εξουσίας και αποκλεισμού. Στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή, αναπαράγεται λεκτικά η εικόνα μιας ομάδας ανθρώπων που αντιμετωπίζονται ως υποδεέστερα όντα κατά παράβαση αρχών δικαιοσύνης. Αρχές ισότητας ή εξισωτικού δημοκρατικού ήθους οριοθετούν το τι είναι κοινωνικά ανεκτό να λέγεται και περιορίζουν αναλόγως την ελευθερία έκφρασης. Αυτό προκύπτει εν μέρη λόγω της ένταξης της ελευθερίας λόγου σε πλαίσια. Εδώ όμως εφιλοχωρεί ένας κίνδυνος. Αρχές δικαιοσύνης ή ισότητας ενδέχεται να υπερμηνεύουν τα δεδομένα επιβάλλοντας υπέρμετρους περιορισμούς στην ελευθερία και η λεγόμενη πολιτική ορθότητα μπορεί πράγματι να διαμορφώσει ένα εξαιρετικά καταπιεστικό τοπίο. Στο άλλο άκρο, όμως, το ιδεώδες είναι η μεγιστοποίηση της ελευθερίας κατανοητής ως άρσης των μέγιστων δυνατών περιορισμών δίχως ποιοτικές αναφορές και πλαίσια. Αλλά αυτό είναι από μόνο του πρόβλημα για την ίδια την έννοια της ελευθερίας. Θα μας ανάγκαζε να πούμε ότι μια κοινωνία που θα είχε πολλά φανάρια στο δρόμο θα ήταν λιγότερο ελεύθερη από εκείνη που περιορίζει σε λιγοστές περιπτώσεις τη θρησκευτική ελευθερία, απλώς και μόνο επειδή πολλοί είναι αυτοί που καθημερινά οδηγούν, αλλά λίγοι αυτοί που θέλουν να πηγαίνουν την Κυριακή στην Εκκλησία. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία σας. Ο επόμενος ομιλητής μας είναι ο κύριος Χριστός Παπαστυλιανός. Είναι αναπληρωτής καθηγητής νομικής και πρόεδρος του Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου της Νικοσίας. Έλαβε το διδακτορικό του από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο στη Φλωρεντία. Τα διδακτικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι γενικότερα στη φιλοσοφία δικαίου και ειδικότερα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα μας μιλήσει για την ελευθερία της έκφρασης και το διαδίκτυο. Κύριε Παπαστυλιανέ, το διαδίκτυο είναι μια νέα μορφή κοινωνικής δικτύωσης και δημόσιας σφαίρας. Διαφορετικό από τις παραδοσιακές μορφές δημόσιου λόγου, όπως είναι οι έντυπες εφημερίδες και η τηλεόραση. Το MySpace, Twitter, Facebook και στη συνέχεια LinkedIn και Instagram. Το YouTube προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα δημοσίευσης περιεχομένου, ποικίλης ύλης, αλλά και διασύνδεσης με άλλα άτομα, τα οποία χρησιμοποιούν τις ίδιες πλατφόρμες. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πώς επηρεάζουν την ελεύθερη έκφραση? Από ποιους ασκείται και ποιος ρυθμίζει τι μπορεί να λέγεται και να διαδίδεται? Κύριε Παπαστυλιανέ, έχετε το λόγο. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά είναι μια πρόκληση για μένα να μιλήσω σε ένα ακροατήριο στο οποίο συνήθως δεν μιλάω. Και το εκλαμβάνω ως μια πρόκληση η οποία θα πρέπει να με αναγκάσει να πειθαρχήσω σε μια συγκεκριμένη μορφή λόγου για να προσπαθήσω να κάνω στο δεδόν πιο κατανοητές περίπλοκες έννοιες. Και αυτό νομίζω προσπάθησα να κάνω. Λοιπόν, συνεχίζουμε αρχίζω με την εισήγησή μου. Θα επικεντρωθεί σε τέσσερις άξονες. Σχετικά με το ερώτημα, Παύλα, τον τίτλο της εισήγησης. Το πρώτο είναι το εξής. Καταρχήν να αρχίσουμε από κάτι εισαγωγικό. Τι δικαιώμα, ελευθερία της έκφρασης. Θέλω να είμαι στο όψι μας λίγο το τι σημαίνει ένα δικαίωμα στην καθομελουμένη. Και όχι μόνο στα νομικά. Δικαίωμα καταρχήν είναι ένας κανόνας ο οποίος οριοθετεί την εξουσία. Το ερώτημα είναι εδώ πέρα παραδοσιακά, δηλαδή ως δικαιώματα εκλαμβάνουμε κανόνες οι οποίοι οριοθετούν την εξουσία. Το ερώτημα είναι μόνο την πολιτική εξουσία ή και την ιδιωτική εξουσία. Και θα σας εξηγήσω γιατί αναφέρομαι σε αυτό το ερώτημα, διότι έχει μεγάλη σχέση με το θέμα του τίτλου μας. Καταρχήν το κράτος
δεν είναι φορέας δικαιωμάτων. Φορέας δικαιωμάτων είναι τα φυσικά πρόσωπα. Το κράτος έχει αρμοδιότητες. Άρα, παραδοσιακά, τα δικαιώματα απευθύνονταν στο κράτος. Περιόριζαν δηλαδή την κρατική εξουσία. Ωστόσο, αυτό το σχήμα, ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, φαίνεται ξεπερασμένο. Φαίνεται ξεπερασμένο γιατί? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ιδιωτικά κέντρα εξουσίας, τα οποία μπορούν να ασκήσουν εξουσία τέτοια, η οποία να περιορίζει τα δικαιώματα άλλων. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα στο διαδίκτυο. Και θα μιλήσω με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Λοιπόν, το παράδειγμα αφορά τον πρόεδρο Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, άρα είναι φορέας κρατικής εξουσίας και ο οποίος σύμφωνα με το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να εκδίδει μια σειρά από διατάγματα. Ως πρόεδρος έκανε χρήση έκδοση αυτών των διατάγματων και αφορούσε κάποιους, τα προεδρικά αυτά διατάγματα αφορούσαν κάποιους περιορισμούς που επέβαλε στο Twitter. Ταυτόχρονα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποφάσισαν κάποια στιγμή να μπλοκάρουν την πρόσβαση του ίδιου του πρόεδρου Τραμπ στις πλατφόρμες τους. Πρώτο ερώτημα. Όταν ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης περιορίζει και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο την πρόσβαση του πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στις κοινωνικές πλατφόρμες, περιορίζει την πρόσβαση ενός ιδιώτη ή ενός αξιωματούχου κρατικού, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και υποψήφιος ξανά για τις εκλογές και ο οποίος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το κοινωνικό μέσο. Ένα κοινωνικό μέσο μέσω των οποίων θα μπορούσε να διαδώσει τις απόψεις του, άσχετα από το αν συμφωνούμε με αυτές ή όχι. Δεύτερον, ο φορέας ο οποίος αποφάσισε να μπλοκάρει τον Τραμπ είναι ένας ιδιώτης. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι ένας υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές είναι φορέας του δικαιώματος, στη συγκεκριμένη περίπτωση το γεγονός ότι οι κοινωνικές πλατφόρμες αποφάσισαν να μπλοκάρουν την πρόσβαση του πρόεδρου Τραμπ σε αυτή κατά την προεκλογική περίοδο σημαίνει ότι ένας ιδιωτικός φορέας εξουσίας αποφάσισε το εάν και σε ποιος θα απευθυνθεί και με ποιον τρόπο ο υποψήφιος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή φαίνεται ότι τουλάχιστον οι ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι διαχειρίζονται αυτές τις πλατφόρμες πλέον μπορούν να αποτελούν εξίσου απειλή για τα δικαιώματα των πολιτών εξίσου με το κράτος. Άρα μια πρώτη αλλαγή που έχουμε και η οποία γίνεται πολύ εμφανής με την έννοια ότι προϋπήρχαν αυτές οι τάσεις αλλά τώρα γίνονται πάρα πολύ εμφανείς είναι ότι τουλάχιστον το διαδίκτυο και η διαχείριση του διαδικτύου αναδεικνύει ότι ιδιωτικά κέντρα εξουσίας μπορούν να αποκτήσουν εξαιρετική δύναμη, η οποία δύναμη περιορίζει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και άλλα δικαιώματα. Δεύτερος άξονας της εισήγησής μου είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η επικοινωνία στο διαδίκτυο. Θεωρητικά, όχι θεωρητικά, και ειλικρινά το διαδίκτυο έχει συμβάλει πάρα πολύ στην ελευθερία της έκφρασης και στην διάδοση ιδεών γιατί ακριβώς έχει τη δυνατότητα απεύθυνσης σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό προσώπων από ό,τι είχαν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης όπως είναι οι εφημερίδες, για παράδειγμα. Ταυτόχρονα όμως έχει και μία συνθήκη που δεν είχαν οι εφημερίδες ή ο παραδοσιακός τύπος, την ανωνυμία. Στις εφημερίδες κάποιος πάντα υπέγραφε το άρθρο και ακόμη και αν δεν υπέγραφε το άρθρο ή έγραφε με ψευδώνυμο, υπήρχε ο υπεύθυνος τύπου, δηλαδή κάποιος ο οποίος ήταν υπεύθυνος απέναντι στον νόμο για αυτά που γράφονται. Δηλαδή, αν πάρετε μια εφημερίδα ακόμη και σήμερα, θα δείτε καταρχήν ότι τα περισσότερα άρθρα υπογράφονται. Θα δείτε επίσης ότι υπάρχει μια στήλη στην οποία αναφέρονται αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον νόμο. Τι σημαίνει υπεύθυνοι για τον νόμο? Ότι αν διαπραχθούν αξιόπινες πράξεις εκ μέρους των συντακτών της εφημερίδας, είναι υπεύθυνοι αυτοί. Κάτι αντίστοιχο δεν ισχύει στο διαδίκτυο. Καταρχήν αυτό μπορούμε να το δούμε ως μια συνθήκη ελευθερίας, ότι όταν κάποιος γράφει ανώνυμα, γράφει πιο ελεύθερα. Δεν αυτολογοκρίνεται. Δεν φοβάται τι θα πει. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να δούμε και την πλευρά αυτού στον οποίο απευθύνεται ο ανώνυμος λόγος. Τι γίνεται αν ο ανώνυμος λόγος είναι εξυβριστικός ή συκοφαντικός? Και σκεφτόμενοι, λαμβάνοντας υπόψη και τα δεδομένα του διαδικτύου, ένας εξυβριστικός ή συκοφαντικός λόγος στο διαδίκτυο σημαίνει ότι πολλά εκατομμύρια άνθρωποι πιθανόν θα δουν ότι κάποιος εξυβρίζει εμένα ή εσάς ή το συκοφαντεί και ότι αυτός ο κάποιος είναι ανώνυμος.
Τι γίνεται τώρα και γιατί μας απασχολεί αυτό το θέμα? Διότι φορείς της ελευθερίας είναι και οι αποδέκτες του λόγου. Είμαι το ίδιο ελεύθερος όταν δεν γνωρίζω ποιος με βρίζει ή ποιος με συκοφαντεί και μάλιστα με τέτοια ένταση ώστε εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν να δουν το συκοφαντικό ή υβριστικό του λόγο? Εδώ οι κλασικές θεωρίες σχετικά με την ελευθερία δεν θα μας βοηθήσουν πολύ. Μας βοηθά όμως μία θεωρία που έχει αναπτύξει ένας Ιρλανδικής καταγωγής φιλόσοφος, ο Φιλίπ Πετί, όπου εννοεί την ελευθερία ως έλλειψη κυριαρχίας, ότι είμαι τόσο περισσότερο ελεύθερος, αυξάνω τη βαθμία ελευθερίας μου, όσο λιγότερο κυριαρχούν οι άλλοι πάνω μου. Το λέω σχηματικά. Όταν λοιπόν απευθύνεται κάποιος ανώνυμα και βρίζει ή συκοφαντεί ένα άλλο πρόσωπο, μπορούμε να το δούμε από την πλευρά αυτού που το κάνει ως μία μορφή ελευθερίας, η οποία όμως ως όριο έχει την ελευθερία του άλλου. Ελευθερία εδώ με την έννοια της μη κυριαρχίας. Διότι εάν κάποιος ο οποίος με εξυβρίζει ή με συκοφαντεί στο διαδίκτυο ανώνυμο, σημαίνει πρακτικά ότι αυξάνεται ο φόβος που νιώθω απέναντι σε αυτόν τον φορέα εξύβρισης ή δυσφήμισης, γιατί είναι άγνωστος σε μένα. Αύξηση του φόβου σημαίνει μείωση του βαθμού της δικής μου ελευθερίας. Σημαίνει ότι ο άλλος ή η άλλη που το κάνει κυριαρχεί πάνω μου. Άρα πρέπει να δούμε την ανωνυμία υπό δύο διαστάσεις. Μία υπό τη διάσταση της ελευθερίας αυτού που εκφράζεται και υπό τη διάσταση της ελευθερίας ως μη κυριαρχίας αυτού ο οποίος είναι αποδέκτης του λόγου. Μη γνωρίζοντας ποιος με βρίζει ή ποιος με συκοφαντεί, αυξάνεται το φόβος και η ανασφάλειά μου, άρα μειώνονται οι βαθμοί της δικής μου ελευθερίας. Τώρα πάμε στο άλλο θέμα, για την ελευθερία της έκφρασης και στο διαδίκτυο που συνδέεται με την συκοφαντική δυσφήμιση και την εξύβριση. Εδώ αυτό που μας απασχολεί είναι το φαινόμενο της σύγκρουσης δικαιωμάτων. Τι θέλω να πω? Απ' τη μια, κάποιος είναι φορέας της ελευθερίας της έκφρασης, εκφράζεται στο διαδίκτυο. Απ' την άλλη όμως, και εγώ είμαι φορέας ορισμένων δικαιωμάτων, όπως είναι για παράδειγμα η τιμή και η αξιοπρέπειά μου. Αυτά είναι δικαιώματα τα οποία έχουν νομική μορφή. Πώς θα λυθεί το πρόβλημα της σύγκρουσης? Υπάρχει μια διαδικασία στάθμισης που κάνει το ίδιο το Σύνταγμα στο άρθρο 19, που αφορά την άρση του απορρίτου της επικοινωνίας, που λέει ότι υπό οι προϋποθέσεις μπορεί να αρθεί το απόρριτο της επικοινωνίας για την εξακρίβωση σοβαρών εγκλημάτων. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος το 1994 που κάνει πράγματι μια αξιολόγηση το ποια εγκλήματα είναι σοβαρά και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αρθεί το απόρριτο. Το ζήτημα είναι ότι ο νόμος αυτός, και ορθά κατά τη γνώμη μου, έκρινε σωστό να περιλάβει μόνο κακουργήματα, όχι πλημελήματα, δηλαδή χαμηλότερης έντασης εγκλήματα όπως είναι η εξύβριση ή η δυσφήμιση. Πρακτικά το πρόβλημα πώς επιλύθηκε όμως, γιατί είχαμε πάρα πολλές καταγγελίες οι οποίες αφορούσαν εξύβριση ή δυσφήμιση? Βρέθηκε μια νομική φόρμουλα από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι το απόρριτο, λέει, της επικοινωνίας αφορά μόνο το περιεχόμενο του λόγου και δεν αφορά τα λεγόμενα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας. Ποιος δηλαδή είναι αυτός ο οποίος μου στέλνει τα μηνύματα, από ποια ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ. Τώρα, εδώ έχουμε το εξής πρόβλημα, ότι η επικοινωνία μέσω των κοινωνικών δικτύων δεν είναι η ίδια με την επικοινωνία που γινόταν μέσω μιας επιστολής. Σε μια επιστολή απλή, που στέλναμε παλαιότερα ένα γράμμα, τα εξωτερικά στοιχεία επικοινωνίας αφορούσαν τη διεύθυνση και το ποιος το έστειλε. Τώρα, στις σημερινές συνθήκες, το να εξακριβώσεις ποιος έστειλε ένα συκοφαντικό ή άλλο μήνυμα μέσω του διαδικτύου σημαίνει πάρα πολλές φορές ότι εξακριβώνεις και μια σειρά από άλλες πληροφορίες για αυτό το άτομο. Δηλαδή, η εξακρίβωση των εξωτερικών στοιχείων της επικοινωνίας συνδέεται με την εξακρίβωση και άλλων στοιχείων τα οποία έχουν σχέση με την προσωπικότητα ή με τις προτιμήσεις αυτού ο οποίος μας στέλνει τα μηνύματα. Άρα, αποκαλύπτεται ένας μεγάλος όγκος πληροφοριών για αυτό το άτομο. Συνεπώς, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας με τον ίδιο τρόπο που τα αντιμετωπίσαμε με μία επιστολή. Θα μου πει κανείς, ωραία, και τι πρέπει να γίνει? Δηλαδή, εάν υπάρχει εξύβριση ή συκοφαντική δυσφήμιση, να μην βρούμε ποιος το έκανε? Εδώ, κατά τη γνώμη μου, το προβληματικό στοιχείο είναι το εξής. Ότι
ποιος κάνει τη στάθμιση. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να την κάνει ο νομοθέτης, γιατί ο νομοθέτης είναι δημοκρατικά εκλεγμένος. Άρα ο νομοθέτης να αποφασίσει εάν θέλει να συμπεριλάβει και την εξύβριση ή τη δυσφήμιση σε αυτά τα εγκλήματα. Προς το παρόν δεν το έκανε. Και βρέθηκε σαν λύση η υποκατάσταση του νομοθέτη από μια γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Δηλαδή από έναν δικαστικό, ο οποίος βέβαια είναι όργανο του κράτους, αλλά είναι μη εκλεγμένο, δηλαδή μη αντιπροσωπευτικό. Και επίσης το χειρότερο, κατά τη γνώμη μου, σε εισαγωγικά χειρότερο, είναι ότι είναι ένα πρόσωπο, είναι ένα δικαστικό όργανο το οποίο είναι μονοπρόσωπο όργανο. Άλλο πράγμα είναι να αποφασίζει ένα συμβούλιο, όπου συμμετέχουν περισσότεροι δικαστές και εκφράζονται περισσότερες γνώμες, και άλλο ένας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος είναι μόνος του. Άρα, όσον αφορά την άρση του απορρίτου, μας θέτει ενώπιον του ζητήματος της σύγκρουσης δικαιωμάτων και πώς επιλύεται. Επιλύεται μέσω μιας διαδικασίας στάθμισης και κατά τη γνώμη μου η στάθμιση αυτή προτιμότερο είναι να γίνεται από τον νομοθέτη, δηλαδή από ένα εκλεγμένο όργανο, όχι όμως από, και όχι από όργανα της δικαστικής εξουσίας, δηλαδή από μη εκλεγμένους αντιπροσώπους. Και πάμε τώρα και στο τελευταίο άξονα της συζήτησής μου, που αφορά την διάκριση μεταξύ γνώμης, αξιολογικής κρίσης και ψευδούς γεγονότος. Διότι μιλήσαμε πολύ για τη δυσφήμιση, πάρα πολύ, για την εξύβριση κλπ. Αλλά πάντα οι έννοιες δεν είναι εντελώς ξεκάθαρες. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι ξεκάθαρο αν κάτι αποτελεί πάντα δυσφήμιση ή αυστηρή κριτική για κάτι, έντονη κριτική για κάτι. Μεγάλο κομμάτι λοιπόν της συζήτησης η οποία αφορά σύγχρονα θέματα της ελευθερίας έκφρασης είναι αν είναι δυνατόν να διαχωρίσουμε την έκφραση μιας γνώμης, έστω και αν γίνεται με τρόπο οξύ, από ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με τη συκοφαντική δυσφήμιση ή την εξύβριση. Λοιπόν, και θα σας φέρω ένα παράδειγμα το οποίο έχει σχέση με την ελληνική, με την Ελλάδα. Γράφτηκε ένα άρθρο σε μια εφημερίδα από έναν δημοσιογράφο, ο οποίος βασιζόμενος σε πραγματικά στοιχεία σχετικά με την έρευνα μιας υπόθεσης από ένα εισαγγελέα, η οποία έρευνα οδήγησε στο να τεθεί στο αρχείο η υπόθεση, και αφού ανέφερε όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, κάνοντας κριτική στον εισαγγελέα, είπε «Εσύ δεν είσαι εισαγγελέας, είσαι καραγκιόζης». Καταδικάστηκε από τα ελληνικά δικαστήρια, διότι ο χαρακτηρισμός καραγκιόζης κρίθηκε απαξιωτικός κλπ. Όταν πήγε όμως στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κέρδισε την υπόθεση. Γιατί κέρδισε την υπόθεση? Γιατί έκρινε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν επρόκειτο για μόνο μια απαξιωτική έκφραση, αλλά για μια έκφραση κριτικής η οποία βασιζόταν σε πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή ήταν ένα άρθρο το οποίο περιέγραφε στοιχεία σχετικά με το χειρισμό της υπόθεσης. Τα στοιχεία αυτά δεν αμφισβητήθηκαν ούτε από τον εισαγγελέα. Δεν στηριζόταν δηλαδή σε ψευδή γεγονότα. Στηριζόταν σε γεγονότα πραγματικά, τα οποία τα κατέκρινε ο δημοσιογράφος, και η φράση αυτή υπόθηκε στο πλαίσιο μιας κριτικής η οποία είχε ασκηθεί από τον δημοσιογράφο και βασιζόταν σε πραγματικά γεγονότα. Συνεπώς, κατά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ακόμη και φράσεις οι οποίες έχουν ένα οξύ χαρακτήρα, θα πρέπει να μην εξετάζονται απομονωμένα, αλλά εντός του πλαισίου στο οποίο εκφέρονται. Δηλαδή, και κυρίως, εάν πρόκειται για φράσεις οι οποίες αποσκοπούν στην κριτική κάποιου και βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα που δεν είναι επιδεκτικά αμφισβήτησης. Κρίσιμο επίσης ρόλο παίζει και το εξής. Σε ποιον απευθύνεται η κριτική? Δηλαδή, είναι κάποιος ο οποίος έχει μια δημόσια θέση και άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λογοδοτεί? Δηλαδή, επειδή ακριβώς έχει τη δημόσια θέση, πρέπει ο ίδιος να δέχεται κριτική και να εξηγεί τις πράξεις του ή όχι? Διότι άλλο πράγμα είναι ένας ιδιώτης, ο οποίος δεν απασχολεί στο δημόσιο βίο, και άλλο είναι αν έχεις ένα δημόσιο αξίωμα. Αν έχεις ένα δημόσιο αξίωμα, αυξάνονται οι υποχρεώσεις λογοδοσίας. Υποχρεώσεις λογοδοσίας σημαίνει υποχρέωση αιτιολόγησης των κινήτρων της πράξης σου στη δημόσια σφαίρα, για να μπορείς και να κριθείς. Και για να σας δώσω ένα ακραίο παράδειγμα,
και με αυτό θα κλείσω, είναι το εξής. Προβλήθηκε στο παρελθόν σε μια τηλεοπτική εκπομπή απόσπασμα το οποίο έδειχνε έναν μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου να παίζει φρουτάκια. Δηλαδή να παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια, ηλεκτρονικό τζόγο. Το ζήτημα εδώ πέρα ήταν το εξής. Παραβιάζει αυτή η παρουσία της εικόνας του τον ιδιωτικό του βίο? Καταρχήν ναι. Παίζει ρόλο όμως το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν βουλευτής, δηλαδή δημόσιος αξιωματούχος, και επίσης ήταν κάποιος ο οποίος ήταν πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Διότι αυτό ήταν, είχε και αυτή την ιδιότητα. Ήταν πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Θα τον κρίνουμε με τα ίδια κριτήρια όπως εάν κάποιος έπαιζε φρουτάκι, έπαιζε, πώς το λένε, ηλεκτρονικό τζόγο και δεν είχε καμία σχέση με την πολιτική ή δεν ζητούσε να επανεκλεγεί? Δεν θα πρέπει για την επανεκλογή του να κρίνουμε εάν υπάρχει συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων? Με βάση αυτές τις σταθμίσεις, τα δικαστήρια έκριναν και το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Ελλάδα, αλλά και κυρίως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μετά, ότι η παρουσίαση της εικόνας του σε τηλεοπτική εκπομπή, ναι μεν μπορεί να συνιστά μια μορφή παραβίασης του ιδιωτικού του βίου, ήταν δικαιολογημένη όμως για να ενισχύσει το δικαίωμα πληροφόρησης του κοινού σχετικά με τα πεπραγμένα ενός δημόσιου αξιωματούχου. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, θα πρέπει και για να έχουμε υπόψη μας τις οριοθετήσεις και τις σταθμίσεις που πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι, τουλάχιστον σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της νομολογίας, γίνεται μια διάκριση μεταξύ ψευδών γεγονότων, δεν είναι πάντα εύκολη, γεγονότων δηλαδή τα οποία είναι παντελώς ψευδή, και κρίσεων ή κριτικής η οποία βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, η οποία όμως μπορεί να είναι αιχμηρή και μερικές φορές να είναι και ενοχλητική ή και απρεπής. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω παραπάνω. Ελπίζω αυτά να είναι, που σας είπα, αφορμή για ένα γόνιμο προβληματισμό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και την υπομονή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και τα παραδείγματα τα οποία αναφέρατε ήταν πολύ σημαντικά. Ευχαριστούμε. Ωραία. Ο τρίτος μας ομιλητής, συγγνώμη, το κουδούνι. Να τελειώσω το κουδούνι ένα λεπτά και συνεχίζουμε. Ωραία, λοιπόν. Ο τρίτος μας ομιλητής είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Στρατιλάτης. Ναι. Ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής δημοσίου δικαίου της ΜΑΝ Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με σπουδές στη Θεσσαλονίκη και στο LSE. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην πολυφωνία των μέσων, στα δικαιώματα και σε θέματα πολιτικής και συνταγματικής θεωρίας. Συγκεκριμένα, θα μας μιλήσει για τη ρητορική του μίσους και την ελευθερία της έκφρασης. Κύριε Στρατιλάτη, η ρητορική του μίσους είναι ο ρατσιστικός λόγος που παράγει τυχόνια και μίσους για ομάδες ανθρώπων, εθνών, κοινοτήτων και υποκινούν πράξεις βίας εναντίον τους. Αυτός ο δημόσιος ρατσιστικός λόγος προστατεύεται ή αποκλείεται από το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου? Θα μας αναφέρετε κάποια παραδείγματα για να δούμε πώς θα αντιμετωπίζουν οι δικαστές? Υπάρχουν ρυθμιστικές αρχές στην Ευρώπη και την Αμερική? Κύριε Στρατιλάτη, ο λόγος είναι δικό σας. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον σε όλους. Θα παρουσιάσω το θέμα μου χρησιμοποιώντας παρουσιάσεις PowerPoint. Δεν ξέρω κατά πόσο... μισό λεπτό. Ναι. Φαίνονται. Φαίνεται. Θα ξεκινήσω με τον ορισμό που δίνεται στην έννοια της ρητορικής μίσους. Hate speech είναι στα αγγλικά. Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται και ο όρος εχθροπαθής λόγος ή λόγος μισαλλοδοξίας. Θα ξεκινήσω με τον ορισμό που δίνει στην έννοια. Το πιο σημαντικό κατά την άποψή μου όργανο που επιτηρεί τα ευρωπαϊκά κράτη σχετικά με τα θέματα ρατσισμού και μισαλλοδοξίας στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Καταπολέμηση του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενός οργανισμού που φέρνει μαζί 49, αν δεν κάνω λάθος, κράτη, ευρωπαϊκά κράτη. Σύμφωνα με το ΕΚΡΙ, ρητορική μίσους συνιστά η υποκίνηση, η προώθηση ή η συνηγορία
της δυσφήμισης, του μίσους ή της εξευτελιστικής απεικόνησης ενός προσώπου ή μίας ομάδας προσώπων. Επίσης, κάθε παρενόχληση, προσβολή, απόδοση αρνητικού στερεοτύπου, στιγματισμός ή απειλή, βάσει όταν το κίνητρο αυτών των ενεργειών είναι κάποιο ή συνδέεται έντονα η πράξη αυτή με κάποιο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Χρώμα, γλώσσα, θρησκεία, πεποιθήσεις, ηθαγένεια, εθνικές ή εθνοτικές ρίζες, καταγωγή, ηλικία, αναπηρία, φύλο, ταυτότητα φύλου, σεξουαλικός προσανατολισμός και διευκρινίζει το ΕΚΡΗ ότι η λίστα δεν είναι εξαντλητική, μπορούν να προσθεθούν και νέα χαρακτηριστικά ή στάτους στο μέλλον. Επίσης όμως, στην κατηγορία της ρητορικής μίσους υπάγεται η δημόσια άρνηση, η χονδροειδής υποβάθμιση ή η δικαιολόγηση εγκλημάτων γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας ή εγκλημάτων πολέμων, εφόσον η διάπραξή τους έχει διακριβωθεί από δικαστήρια, εθνικά ή διεθνή, καθώς και η ηρωοποίηση των προσώπων που έχουν διαπράξει τέτοια εγκλήματα. Τώρα, γιατί περιορίζεται η ρητορική μίσους, γιατί περιορίζεται η ελευθερία της έκφρασης για την ακρίβεια, ώστε να πούμε ότι δεν προστατεύεται εξίσου κάθε λόγος ο οποίος συνιστά ρητορική μίσους. Πρώτον, χάρη της ανεκτικότητας και του πολιτιστικού, θρησκευτικού, φυλετικού πλουραλισμού, που είναι αναγκαίες, μάλλον συνθήκες, μιας δημοκρατικής και συνάμα φιλελεύθερης κοινωνίας. Δεύτερον, για να αποτραπούν αθέμητες διακρίσεις κατά την άσκηση των άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσώπων και έτσι να μπορούν να πραγματοθεί, να πραγματοποιηθεί στην πράξη η ίση ελευθερία που έχουν όλα τα μέλη μιας κοινωνίας. Τρίτον, η αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους συνιστά δικαίωση της αξίας του ανθρώπου, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που συνιστά πρωταρχικό αγαθό σε μια φιλελεύθερη κοινωνία. Επίσης, κρίσιμο είναι ότι προστατεύεται το αίσθημα που έχουν τα μέλη μιας ομάδας ότι διαθέτουν ορισμένη εθνική, εθνοτική, θρησκευτική, φυλετική ταυτότητα, το αίσθημα του ανήκειν σε ορισμένη κοινότητα σε κάποιες περιπτώσεις. Και τέλος, κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία, αλλά ίσως το παραβλέπουμε, για να διασφαλιστεί η κοινωνική ειρήνη, η δημόσια τάξη, όπως λέμε στα νομικά. Δηλαδή να αποτραπούν συγκρούσεις ανάμεσα σε ομάδες του πληθυσμού και βεβαίως για να αποτραπούν κίνδυνοι για τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή των προσώπων που αποτελούν στόχο της ρητορικής μίσους. Από την άλλη πλευρά, όπως έχει διευκρινίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δεν μπορούμε να τιμωρούμε με ποινικό τρόπο, δηλαδή μέσα από τα ποινικά δικαστήρια, κάθε εκδοχή ρητορικής μίσους. Αναγκαία είναι η ποινική μεταχείριση μόνο όταν έχουμε λεκτικές επιθέσεις, απειλές και γενικότερα εκφράσεις που στρέφονται κατά της φυσικής ή της πνευματικής ακεραιότητας ενός προσώπου, με κίνητρο πάντα, για να έχουμε ρητορική μίσους, πρέπει το κίνητρο να είναι η αθέμητη διάκριση μεταξύ ομάδων του πληθυσμού. Επίσης, έχει πολύ μεγάλη σημασία ο νομοθέτης να ορίζει με μεγάλη σαφήνεια τις πράξεις που τιμωρούνται, ώστε να αποφευθεί υπέρμετρη διακριτική ευχέρεια των κρατικών αρχών, ιδίως των δικαστηρίων, η επιλεκτική εφαρμογή τέτοιων διατάξεων, η αυθαιρεσία και τελικά όλα αυτά έχουν συνολική επιβλαβή επενέργεια στην άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης συνολικά από τα μέλη μιας κοινωνίας. Στην Ελλάδα τώρα, ο ποινικός νομοθέτης ακριβώς έχοντας κατά νου και την νομολογία, όπως λέμε, της αποφάσης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τιμωρεί ποινικά συγκεκριμένες πράξεις, όποιος υποκινεί με πρόθεση δημόσια προφορικά ή δια του τύπου, υποκινεί, προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων και ακολουθούν τα χαρακτηριστικά, θέτει όμως και έναν επιπρόσθετο όρο, κατά τρόπο που εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή κατά τρόπο που ενέχει απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική ακεραιότητα των οσάνων προσώπων. Και η άλλη εκδοχή ρητορικής μίσους, η άρνηση ή υποβάθμιση γενοκτονιών, εγκλημάτων πολέμου, τιμωρείται στην χώρα μας. Και εδώ ο όρος που τίθεται για να τιμωρείται ποινικά
είναι ότι η συμπεριφορά αυτή θα πρέπει να εκδηλώνεται κατά τρόπο που μπορεί να υποκινήσει βία ή να υποκινήσει έστω μίσος ή όταν ενέχει απειλητικό ή υβριστικό χαρακτήρα κατά μία τέτοια ομάδα ή μέλους της. Το γεγονός ότι δεν τιμωρείται ποινικά ενδεχομένως δημόσια επιδοκιμασία κάποιου γεγονότος που έχει αναγνωριστεί ως έγκλημα πολέμου, αλλά δεν γίνεται με τρόπο που μπορεί να υποκινήσει βία ή μίσος ή με απειλητικό ή υβριστικό χαρακτήρα, δεν σημαίνει ότι γίνεται αποδεκτό στα πλαίσια της ελευθερίας της έκφρασης. Σημαίνει ότι δεν τιμωρείται από τα ποινικά δικαστήρια. Αλλά σε κάποιες περιστάσεις, αν λόγου χάρη έχουμε έκφραση τέτοιου λόγου από την τηλεόραση, θα τιμωρηθεί με όχι ποινικό τρόπο από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Τώρα έχω επιλέξει κάποιες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις έχω χωρίσει σε τέσσερις κατηγορίες. Χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αρνείται τελείως σε κάποιον να επικαλεστεί την ελευθερία της έκφρασης όταν την επικαλείται για να μην τιμωρηθεί για πράξη η οποία αποσκοπεί στην καταστροφή των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το άρθρο 17 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποκλείει την επίκληση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και άρα και του δικαιώματος στην ελευθερία έκφρασης όταν κάποιος αποσκοπεί στο να καταστρέψει τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από την ΕΣΔΑ. Το εφαρμόζει σε εξαιρετικές, όχι όμως λίγες υποθέσεις. Το έχει εφαρμόσει σε άρνηση ολοκαυτώματος, σε περίπτωση γενικής φοδρής επίθεσης σε θρησκευτική ομάδα, συγκεκριμένα κατά των μουσουλμάνων, σε υποθέσεις ριζοσπαστικού ισλαμισμού που καλεί σε βία και σε υποθέσεις προώθησης τρομοκρατίας. Έχω επιλέξει όμως μια διαφορετική υπόθεση, κάπως διαφορετική, όπου και πάλι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εφάρμοσε το άρθρο 17 και απέκλεισε την επίκληση της ελευθερίας της έκφρασης. Πρόκειται για υπόθεση την οποία είχαμε έμεσο, αλλά όπως είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εξίσου επιζήμιο με τον άμεσο αντισημιτισμό. Συγκεκριμένα, πρόκειτο για την καταδίκη στη Γαλλία γνωστού κωμικού για το αδίκημα της δημόσιας προσβολής, επειδή σε μία από τις παραστάσεις του στο θέατρο Zenith προσκάλεσε επί σκηνής έναν γνωστό αρνητή του ολοκαυτώματος, τον Φόρισον, αναθέτοντας σε ηθοποιό ντυμένο με την πιτζάμα των στρατοπέδων συγκέντρωσης, ο οποίος έφερνε και κίτρινο αστέρι με την ένδειξη Εβραίος, να απονείμει στον καλεσμένο βραβείο, το βραβείο της ακοινωνισίας και της αυθάδειας. Ο κωμικός εισήγαγε τη βράβευση κάνοντας αναφορά στην κριτική που είχαν δεχθεί. Επρόκειτο για παραστάσεις σε μεγάλο θέατρο και επαναλαμβανόμενες. Ένας Γάλλος διανοούμενος, ο Μπερνάρ Ανρί Λεβί, είχε χαρακτηρίσει αυτές τις παραστάσεις την πιο μεγάλη αντισημιτική συγκέντρωση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο κωμικός εισήγαγε τη βράβευση του αρνητή του ολοκαυτώματος, κάνοντας αναφορά στην κριτική που είχε δεχθεί από τον Μπερνάρ Ανρί Λεβί και είπε και κάτι πολύ βαρύ. Είπε ότι πριν έλθει στην παράσταση, αναρωτήθηκε μήπως θα μπορούσε να κάνει κάτι ακόμα καλύτερο από αυτό. Μια μεγάλη αντισημιτική συγκέντρωση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό του ότι δεν θα έπρεπε να τιμωρηθεί γιατί η σάτιρα είναι ελεύθερη. Έκρινε τον εαυτό του ανίκανο να αποδεχθεί ότι η έκφραση μιας ιδεολογίας που αντιτίθεται στις βασικές αξίες της σύμβασης μπορεί να λάβει τη μορφή διασκέδασης. Όσο σατυρική ή προκλητική για να είναι αυτή η διασκέδαση. Είπε ότι η κατάφορη επίδειξη μιας έμφορτης μίσους αντισημιτικής τοποθέτησης, μασκαρεμένη ως καλλιτεχνική παραγωγή, είναι τόσο επικίνδυνη όσο μία πλήρως ανεπτυγμένη και αιχμηρή επίθεση. Έχουμε επίσης υποθέσεις τις οποίες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δέχεται να επικαλεστεί κανείς την ελευθερία έκφρασης, αλλά απορρίπτει αυτή την επίκληση και το κάνει με ταχύ τρόπο, με διαδικασία η οποία είναι ταχεία. Τέτοιες περιπτώσεις είναι, έχω κάνει μια επιλογή, πρόκληση εθνικού μίσους, δυσαρμονίας και μυσαλλοδοξίας από αναρτήσεις που έκανε κάποιος σε διαδικτυακό φόρουμ, παρουσιάζοντας κατάλογο των ενεργειών στις οποίες θα έπρεπε να προχωρήσουν οι Βόσνοι της επαρχίας του Ψκό σε περίπτωση πολέμου και απόσχησης της Ρεπούμπλικα Σέρβσκα
από το κράτος της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης ή δεν έκανε εν τέλει δεκτή την επίκληση της ελευθερίας έκφρασης σε περίπτωση όπου ποδοσφαιριστής τιμωρήθηκε πειθαρχικά γιατί πήρε το μικρόφωνο και απευθύνθηκε στους θεατές κατάμεσου του Εθνικού Σταδίου με την κραυγή για την πατρίδα, στην οποία το κοινό απαντούσε κραυγάζοντας έτοιμη. Γιατί επρόκειτο για πρακτική των Ουστάση, ήταν εκδήλωση της ρατσιστικής ιδεολογίας του ανεξάρτητου κράτους της Κροατίας, που ελεγχόταν βεβαίως από τους Ναζί, κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης, σε περίπτωση ανάρτησης σχολείου, που χαρακτήριζε την ομοφιλοφιλία ως σεξουαλική παρέκκληση, εκφράζοντας αηδία στο πλαίσιο δημόσια συζήτηση για την ενίσχυση της εκπαίδευσης σε θέματα LGBT, και εδώ έκανε γρήγορα, απέρριψε την επίκληση της ελευθερίας της έκφρασης. Έχουμε και υποθέσεις τις οποίες εξετάζονται ενδελεχώς τα επιχειρήματα και έχει απορρίψει την επίκληση της ελευθερίας της έκφρασης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από, θα λέγαμε, είναι πιο δύσκολες υποθέσεις. Τέτοιες υποθέσεις μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την καταδίκη του αρχηγού του κόμματος του Εθνικού Μετώπου του Βελγίου για υποκίνηση διακρίσεων και μίσους κατά των μεταναστών λόγω των μηνυμάτων που περιέχονταν σε προεκλογικά φυλάδια του κόμματός του. Οι επίμαχες εκφράσεις, έδωσε έμφαση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο γεγονός ότι οι επίμαχες εκφράσεις προέρχονταν από πολιτικό κόμμα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Άρα, οι εκφράσεις αυτές απευθύνονταν στο σύνολο του πληθυσμού και είχαμε συνθήκες που επέτειναν το δυσμενή αντίκτυπο αυτών των εκφράσεων. Γενικά, στις δίκες που διεξάγονται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε τέτοιες υποθέσεις, παίζει τον πιο καθοριστικό ρόλο, τον παίζει το context, το συγκείμενο, οι περιστάσεις. Άλλη υπόθεση όπου απέρριψε την επίκληση ελευθερίας της έκφρασης, είχαμε στην περίπτωση όπου καταδικάστηκαν μέλη της οργάνωσης, μιας οργάνωσης στη Σουηδία, διότι διένυμαν στα ντουλάπια των μαθητών ενός λυκείου φυλάδιο με τίτλο «Ομοφιλοφιλική προπαγάνδα», στο οποίο η ομοφιλοφιλία χαρακτηριζόταν παρεκκλίνουσα κοινωνική τάση, συνδεόταν με το AIDS και ετίθεται και ο ισχυρισμός ότι το ομοφιλοφιλικό λόμπι προσπαθεί να υποβαθμίσει την παιδοφιλία. Εδώ το δικαστήριο, και πάλι οι περιστάσεις παίζουν ρόλο, έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι τα φυλάδια αυτά μπήκαν στα ντουλάπια, στα ερμάρια των μαθητών, και έτσι δεν μπορούσε κάποιος μαθητής να αποφύγει, έστω να κοιτάξει εκ πρώτης όψεως το φυλάδιο. Θα τελειώσω την εισήγησή μου με δύο υποθέσεις όπου το δικαστήριο δέχθηκε την επίκληση της ελευθερίας της έκφρασης και τελικά έκρινε ότι κακώς είχαν καταδικαστεί οι προσφεύγοντες. Η πρώτη από αυτές τις υποθέσεις είναι η υπόθεση Baltasi et Otr, η απόφαση είναι του 2020. Εδώ είχαμε δράση, μοίρασμα φυλαδίων και ένα πόστερ εντός σούπερ μάρκετ που καλούσε τους πολίτες να μποϊκοτάρουν προϊόντα που προέρχονται από το Ισραήλ στο πλαίσιο καμπάνιας με στόχο να κινητοποιήσει τους πολίτες σε παγκόσμιο επίπεδο να πιέσουν τις κυβερνήσεις τους ώστε να οθήσουν το κράτος του Ισραήλ να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων και να συμμορφωθεί με την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για τον παράνομο επικισμό στην Δυτική Όχθη. Το ΕΔΑ έκρινε ότι η ποινική καταδίκη αυτών που συμμετείχαν αυτή την καμπάνια είναι ασύμβατη με την ελευθερία έκφρασης, με το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που κατοχυρώνει την ελευθερία της έκφρασης, διότι οι μετέχοντες στην εκδήλωση δεν είχαν μετέλθει αντισημιτικού ή ρατσιστικού λόγου, ούτε είχαν προκαλέσει επεισόδια. Και είπε μεταξύ άλλων το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι ο πολιτικός λόγος είναι πηγή πολεμικής και είναι συχνά δηλητηριώδης. Αυτό όμως δεν τον αποσυνδέει από το δημόσιο συμφέρον, εκτός εάν έχουμε έκκληση στη βία, στο μίσος ή στη δυσανεξία. Εδώ βρίσκεται το όριο το οποίο δεν θα πρέπει κανείς να ξεπερνά. Είχα ετοιμάσει και άλλα παραδείγματα. Θα σταματήσω εδώ λέγοντας το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως πάντα, είναι προσεκτικό στο να διαχωρίζει τις περιπτώσεις όπου έχουμε αντισημιτικό λόγο ή
και βεβαίως τις περιπτώσεις που έχουμε άρνηση του ολοκαυτώματος, από τις περιπτώσεις στις οποίες κάποιος συμμετέχει σε πολιτικό κίνημα το οποίο στρέφεται κατά του κράτους του Ισραήλ με σκοπό προωθώντας θεωρητικά τουλάχιστον ιδέες οι οποίες αντανακλούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αποφάσεις των οργάνων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, το μεγάλο πρόβλημα βεβαίως είναι πώς μπορούμε να προστατεύσουμε όλους, όχι μόνο από τη ρητορική μίσους, αλλά και από το ενδεχόμενο επιλεκτικής επίκλησης των διατάξεων που ποινικοποιούν τη ρητορική μίσους, έτσι ώστε να δημιουργείται πραγματικά το ενδεχόμενο της αυθαιρεσίας σε μια κοινωνία. Η αμερικανική θεωρία της ελεύθερης αγοράς των ιδεών και συνδέεται κάπως με το απόσπασμα του Μιλ, το οποίο, με τις ιδέες του Μιλ, στις οποίες μας εισάγατε πολύ ωραία και πολύ όμορφα σε αυτή την εκδήλωση. Η θεωρία της ελεύθερης αγοράς των ιδεών λέει ότι οι ιδέες είναι ιδέες και ότι ο μόνος τρόπος για να τις καταπολεμήσει κανείς είναι το να έχει την ελευθερία να διπαρατεθεί με αυτές. Πολύ φοβάμαι ότι η άποψη αυτή είναι εσφαλμένη πρώτα απ' όλα με το να διαχωρίζει ανάμεσα στις ιδέες και τις πράξεις. Όπως είπε ο καθηγητής Μολύβα στην αρχή, η έκφραση είναι πράξη και μπορεί να προκαλέσει βλάβη, υπαρκτή βλάβη σε ομάδες προσώπων. Η αντίληψη που επικρατεί στην Ευρώπη είναι ότι μας ενδιαφέρει να διασφαλίσουμε την ίση αξιοπρέπεια όλων των πολιτών και να διασφαλίσουμε ότι τα γνωρίσματα της δημοκρατίας θα διατηρηθούν συντοχρόνο. Ένα από τα γνωρίσματα της δημοκρατίας είναι ότι προστατεύει αδύναμα ενδεχομένως μέλη της από την... Συνόμπλε απλά, γιατί ο χρόνος μας πιέζει τις ομιλίες. Τελείωνα. Έκλεινα απλώς. Ωραία, αυτό μόνο. Ωραία, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Η επόμενη μας ομιλήτρια είναι η κυρία Ντένια Θανασοπούλου Κυπρίου. Είναι καθηγήτρια στη Σχολή Μωραϊτή και διδάσκει φιλοσοφία θρησκείας του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. Έχει συνεργαστεί και έχει διδάξει τα πανεπιστήμια του Μάντσεστερ, των Αθηνών, του Αιγαίου, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Σήμερα διδάσκει στο Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Τα βιβλία της και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη σχέση θρησκείας και πολιτισμού, στη σχέση κριτικών θεωριών και θεολογίας και στην πολιτική θεολογία. Συγκεκριμένα θα μας μιλήσει για την ελευθερία έκφρασης και θρησκευτικές πεπιθήσεις. Κυρία Θανασοπούλη, με αφορμή την δολοφονία των τεσσάρων γελιογράφων του Σαρλί Εμπντό πριν από χρόνια και του καθηγητή στο Παρίσι που δολοφονήθηκε, ανοίγει μια πολύ δύσκολη συζήτηση με στόχο την κατανόηση και εξήγηση της φωνικής βίας που προκάλεσε η αναπαράσταση του Μωάμεθ Σεκόβιτς. Ποιο είναι το όριο της ελευθερίας έκφρασης όταν αυτή προσβάλλει μια θρησκευτική ομάδα? Ποια είναι η σχέση της ελευθερίας της έκφρασης με τη βλαστημία και το ιερό στοιχείο? Κυρία Θανασοπούλου, σας ακούμε. Καλημέρα και από μένα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρίσκομαι στην δύσκολη θέση να μιλήσω μετά από τρεις ομιλίες πλούσιες, πολύ πλούσιες και σε έννοιες και σε ερωτήματα. Και καλούμε να μιλήσω για ένα πάρα πολύ δύσκολο και ακαθόδες ζήτημα. Το θέμα της σχέσης της ελευθερίας της έκφρασης και του λόγου με τις θρησκευτικές πεπιθήσεις των ανθρώπων δεν είναι μόνο ένα θεωρητικό ζήτημα. Είναι ένα δύσκολο, πρακτικό, ηθικό και πολιτικό ζήτημα που δυστυχώς έχει προκαλέσει μέχρι και θανάτους. Και τονίζω, δεν μιλάμε για ένα πρόβλημα, για ένα ζήτημα που ανήκει στο παρελθόν. Φέρνω γρήγορα ένα παράδειγμα, αυτό που, στο οποίο και εσείς αναφερθήκατε. Το 2015, οπλισμένη ολιγομελής ομάδα τρομοκρατών επιτέθηκε στα γραφεία του σατυρικού περιοδικού Σαγλί Εμπντό στο Παρίσι της Γαλλίας. Ο απολογισμός της επίθεσης ήταν 12 νεκροί, μεταξύ των οποίων 4 γελιογράφοι.
Ο λόγος της επίθεσης ήταν πως το περιοδικό αυτό είχε δημοσιεύσει κατά καιρούς σατυρικά σκίτσα του Μωάμεθ, του προφήτη του Ισλάμ. Για κάποιους μουσουλμάνους αυτό θεωρήθηκε πολύ προσβλητικό, καθώς έθιγε την πίστη τους και τον Θεό τους. Η αποτρόπαιη δολοφονία άνοιξε στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, μια πολύ δύσκολη συζήτηση με στόχο την κατανόηση και εξήγηση της φωνικής βίας που προκάλεσαν τα σκίτσα του Μωάμεθ. Ουσιαστικά κάποιοι άνθρωποι ένιωσαν τόσο πολύ προσβεβλημένοι από την ελεύθερη έκφραση, ας πούμε, της γνώμης κάποιων άλλων ανθρώπων που θέλησαν να εκδικηθούν για αυτήν την προσβολή. Επομένως, για κάποιους ανθρώπους δεν μπορείς να λες ό,τι θέλεις όταν πρόκειται για θέματα θρησκευτικών πεποιθήσεων. Το πιεστικό ερώτημα βέβαια είναι το εξής. Είναι δυνατόν η σφαγή στο Παρίσι 12 ανθρώπων ή η δολοφονία ενός καθηγητή πάλι στο Παρίσι τον φθινόπωρο του 2020, λίγους μήνες πριν. Επειδή ένας καθηγητής έδειξε ή μίλησε σχετικά με τις εικόνες με τον Μωάμεθ να θεωρηθεί ανάλογη σημασίας με τη θρησκευτική προσβολή, όσο μεγάλη και να είναι. Κατηγορηματικά όχι. Είναι δυνατόν να βρει κάποιος ελαφρυντικά, κάποια δικαιολογητικά, όταν η ανθρώπινη ζωή ακυρώνεται από το τυφλό, κοινικό, φανατικό, μίσος. Και πάλι κατηγορηματικά όχι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, μετά τη δολοφονία του καθηγητή, τόνισε πολύ χαρακτηριστικά, και αναφέρω τα λόγια του, ότι ένας από τους πολίτες μας δολοφονήθηκε σήμερα επειδή δίδασκε στους μαθητές την ελευθερία της έκφρασης. Πρέπει να σημειώσω εδώ αναγκαστικά, γιατί το έθιξε, κατά τη γνώμη μου, πολύ επιτυχημένα ο κύριος Στραντιλάτης και τον ευχαριστώ, ότι βεβαίως ο πρόεδρος της Γαλλίας δεν έδειξε την ίδια ευαισθησία, πιθανότατα για δικαιολογημένους λόγους, αλλά δεν έδειξε την ίδια ευαισθησία για την ελευθερία έκφρασης στην περίπτωση του καλλιτέχνη που εκφράστηκε με αυτόν τον αντισημιτικό, εξέφρασε τον αντισημιτισμό του. Εδώ έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα επιλεκτικής χρήσης ακριβώς κάποιων ιδεών περί ελευθερίας της έκφρασης. Εδώ κλείνω αυτή την παρένθεση, διότι ουσιαστικά είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό, η επιλεκτική χρήση. Θα λέγαμε πως το πλαίσιο της δημοκρατίας, η ελευθερία της έκφρασης είναι ή πρέπει να είναι αδιαμφισβήτητη, ας πούμε. Και κάποιος μπορεί να ασκεί κριτική, ακόμα και να σατυρίζει θρησκευτικές απόψεις και να εκφράζεται μέσω των τεχνών ελεύθερα. Γιατί η τέχνη είναι ένα είδος έκφρασης. Συχνά γίνεται λόγος, και σας ακούω και εσάς πολύ συχνά ως μαθητές έτσι στο γυμνάσιο, γίνεται λόγος για την ελευθερία της έκφρασης ως απόλυτης έννοιας. Ως απόλυτη όμως έννοια, η ελευθερία έκφρασης προϋποθέτει την αποδοχή ότι μπορεί να υπάρχει ένας λόγος έξω από το επικοινωνιακό του πλαίσιο. Σαν να είναι ο λόγος ουσιαστικά ουδέτερος και αθώος. Αλλά εσείς γνωρίζετε πολύ καλά πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο και γι' αυτό μιλάτε διαφορετικά σε διαφορετικά πλαίσια. Αλλιώς μιλάτε στο σχολείο, αλλιώς μιλάτε με τους φίλους σας, αλλιώς στην οικογένειά σας, αλλιώς στο γήπεδο και αλλιώς σε έναν χώρο θρησκευτικής λατρείας. Ουσιαστικά έχετε καταλάβει ότι ο μόνος τρόπος για να αποκτήσει ο λόγος μας κάποιο νόημα είναι να συμπεριλάβουμε και τους πολιτισμικούς και τους κοινωνικούς παράγοντες στη χρήση και στην ερμηνεία της γλώσσας στα διάφορα πλαίσια επικοινωνίας που έχουμε. Με αυτή τη λογική, ας σκεφτούμε ξανά, πάμε λίγο πίσω, στο περιστατικό με τα σκίτσα του Μωάμεθ στο γαλλικό περιοδικό που προκάλεσε και την τρομοκρατική επίθεση. Η γελιογράφηση του Ισλάμ από το Σαχλί Εμπτό,
το περιοδικό, θα μπορούσε να είναι ένα σατερικό χιούμορ. Άρα ένα μήνυμα που αξίζει κάποιος να το υπερασπιστεί. Θα μπορούσε να είναι σατυρικό χιούμορ μόνο μέσα σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο, ας πούμε αυτού που ονομάζουμε καταχρηστικά δυτικού πολιτισμού. Καταχρηστικά το χρησιμοποιώ. Ενώ στο πλαίσιο ενός άλλου, ας πούμε καταχρηστικά στο πλαίσιο του φανατικού Ισλάμ, του Ισλαμισμού. Το ίδιο μήνυμα αποκτά τελείως διαφορετικό νόημα. Αυτό που ένας αντιλαμβάνεται ως κωμική παροδία, ως χιούμορ, για τον άλλον αποτελεί βλασφημία. Και στην περίπτωση που δεν είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με τον όρο βλασφημία, σημαίνει βλάπτω τη φήμη κάποιου, αλλά χρησιμοποιείται ο όρος βλασφημία, ότι είναι η προσβολή του ιερού, του Θεού, των Θεών. Λοιπόν, αυτό που για τον έναν εκλαμβάνεται ως θεμητό και επιτρεπτό, για τον άλλον είναι αθέμητο, ανεπίτρεπτο. Αυτό που για τον έναν αποτελεί ελαφρά και ανώδυνη κοροϊδία, στον άλλον προκαλεί βαθύτατη θλίψη και οδύνη. Άρα, οι δύο πόλοι, πομπός και δέκτης, αντιλαμβάνονται το μήνυμα διαφορετικά. Το αποτέλεσμα, αντί να βγάλει γέλιο, προκαλεί παρερμηνία και φτάνει ως την καταστροφή. Φτάνει μέχρι και σε αυτές τις δολοφονικές επιθέσεις. Τώρα βεβαίως ίσως σκεφτείτε ότι αυτά αφορούν μόνο κάποιους φανατικούς μουσουλμάνους που θίγονται και προσβάλλονται και μετά οδηγούνται στην τρομοκρατία. Δεν είναι όμως έτσι. Η έννοια της προσβολής των θρησκευτικών πεπιθήσεων αφορά και τους χριστιανούς και χώρες με χριστιανικό πληθυσμό κατά βάση. Μάλιστα, σε πολλές χώρες και δημοκρατικές απαγορεύεται η βλασφημία. Απαγορεύεται να μιλάς άσχημα και να κοροϊδεύεις τον Θεό. Αξίζει απλώς να αναφέρουμε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα στο πλαίσιο της Ελλάδας και των παραδειγμάτων που έχουμε και ακούω και είναι, το γνωρίζουν πολλοί, είναι πως τα λογοτεχνικά έργα του Νίκου Καζαντζάκη, ενός μεγάλου λογοτέχνη, θεωρήθηκαν βλάσφημα, προσβλητικά από πολλούς πιστούς χριστιανούς, επειδή παρουσίασαν τον Χριστό να κάνει και να σκέφτεται πράγματα διαφορετικά από όσα αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη. Τα έργα του μπήκαν σε λίστα απαγορευμένων βιβλίων από τους Ρωμαιοκαθολικούς χριστιανούς. Έγιναν προσπάθειες στην Ελλάδα να αφοριστεί, δηλαδή να εκδιωχθεί από την Εκκλησία ο συγγραφέας, ο Νίκος Καζαντζάκης. Τελικά δεν τον διώξαν από την Εκκλησία, δεν τον αφορίσανε, αλλά τα έργα του παραμένουν έργα που προκαλούν τις έντονες αντιδράσεις φανατικών χριστιανών. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά ακόμα παραδείγματα που μπορώ να αναφέρω με γελιογράφους, με δημοσιογράφους, με λογοτέχνες που έχουν ουσιαστικά κυνηγηθεί και έχουν μηνυθεί από θρησκευόμενους, από θρησκευόμενες ομάδες με την κατηγορία της βλασφημίας, ότι δηλαδή προσέβαλαν τα θεία. Πού καταλήγουμε? Υπάρχουν άνθρωποι που θίγονται, που παρεξηγούνται όταν κάποιος σατιρίζει, όταν μιλάει άσχημα για τις θρησκευτικές τους απόψεις. Υπάρχουν κράτη που το να θίγεις τον Θεό στον λόγο σου απαγορεύεται και άλλα κράτη όπου δεν είναι αδίκημα. Θα μου πείτε στην Ελλάδα τι ισχύει, έτσι για να κλείσουμε. Μέχρι το 2019, μέχρι δηλαδή την ψήφιση ενός νέου ποινικού κώδικα το 2019, η βλασφημία, το να βρίζεις τα θεία, ήταν αδίκημα. Με τον νόμο του 2000, με τον νέο ποινικό κώδικα, δεν είναι αδίκημα. Έγινε μια συζήτηση, πρέπει να σας πω, μια συζήτηση το φθινόπωρο του 2020, μήπως το επαναφέρανε, μήπως επαναφέρουν αυτό το νόμο για τη βλασφημία, αλλά τελικώς, λόγω των αντιδράσεων που υπήρξαν, δεν επανήλθε ο νόμος για τη βλασφημία. Και έτσι δεν υπάρχει σήμερα. Θα λέγαμε πως αυτή η αποποινικοποίηση στηρίζει, εγώ έτσι θεωρώ, και την ελευθερία έκφρασης στην τέχνη. Θα κλείσω με αυτό που εγώ θεωρώ ιδανικό, μια που λόγω ιδιώτας, μια που είμαι θεολόγος, έχω το δικαίωμα να ονειρεύομαι έναν καλύτερο κόσμο. Σε έναν καλύτερο λοιπόν κόσμο, κατά τη γνώμη μου,
θα μπορούσαμε, το ιδανικό για μένα, δηλαδή θα ήταν να συμβάλλουμε όλοι ώστε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία όπου με ενσυναίσθηση όλοι οι πολίτες θα σέβονται τις διαφορετικές απόψεις, τις διαφορετικές θρησκείες, όπου το χιούμορ και ο αυτοσαρκασμός θα έχει θέση και κυρίως όπου η κριτική σκέψη θα ελέγχει διαρκώς τις προκαταλήψεις μας και τη μυσαλλοδοξία μας. Και ουσιαστικά σε έναν ιδανικό κόσμο θα σκεφτόμαστε διαρκώς όλα τα ερωτήματα που οι προηγούμενοι ομιλητές έθεσαν. Στην ιδανική κοινωνία θα συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε. Γιατί αν μου επιτρέπετε το κέριο που βγήκε μέσα από τις ομιλίες όλων κατά κάποιο τρόπο είναι και η έννοια της κυριαρχίας, της εξουσίας, το ποιος ελέγχει το δημόσιο λόγο και για ποιον σκοπό. Ουσιαστικά το θέμα της εξουσίας ήταν κεντρικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλεια. Κυρία Θανασοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις σας. Μάρκο. Ναι. Να σας πω ότι το συνέδριο θα τελειώσει 11:40, επειδή δεν προλαβαίνω να τελειώσουμε 11:30, γιατί υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση. Παρ' όλα αυτά, όποιο παιδί επιθυμεί να αποχωρήσει και να κάνει το διάλειμμα του, είναι ελεύθερο να το κάνει. Απλά στις 11:30 βέβαια. Απλά να ξέρετε ότι επίσημα το meeting θα κλείσει στις 11:40. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Okay, so our next speaker for today, which is our last, is Mrs. Macab. She's an advisor for communications and information, a deputy secretary to the international program for the development of communications of UNESCO. She's going to talk about freedom of expression, disinformation, and protecting the role of independent journalism. Madame Macab. Thank you very much. Thank you for the introduction, and I apologize for not being able to continue in the beautiful language that is Greek. I haven't also been able as a result to completely, I mean, I've been following the discussions, but only picking up some words that I could understand. So please, if during my talk there's anything that has already been explained, just interrupt me and I will move on to new issues. The reason why, firstly, thank you very much to the organizers for inviting UNESCO to be part of this conference. UNESCO, as you might know, is the UN agency that is in charge for promoting the free flow of information by word and by image. So we are the agency that work to create conditions for an enabling environment for free and independent and pluralistic media. And we also coordinate what is called a UN Plan of Action for the Safety of Journalists, which is meant to coordinate the efforts of various actors working on protecting journalist safety to ensure that there's a coordinated response. I'm just trying now to share a presentation, which for some reason is not showing up. Let me see if it's this. No, I think this is not the right one. Sorry. I'm very sorry about this. I had it ready. It's and okay. It's not this. So I will stop sharing this one. Just one second, please. Yes, of course. No problem. Voila. It's 14th, not 4th. I'm sorry. Can you see this or not yet? No, let me just... I think we're not seeing I think we'll see it now in just a second. I'm very sorry for this little technical glitch. Okay, yes, now we see. Perfect. So, in terms of the key guarantee for freedom of expression lies in the Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights. Which states that everybody has a right to freedom of opinion and expression. And this includes both the right to receive information, but also to impart information and ideas. So that's why it's closely related also to the right to press freedom, because it basically grants citizens the right to publish also information. And a lot of this is done through the press.
Maybe before I continue, and I realize that we're a little bit late in the schedule, so I'll try to be very concise, but I still think that since this is the concluding session of this conference, it would be interesting to hear from the students who are here, so from you. Basically, how do you use this right to freedom of expression, and why do you think that it's an important right to defend? Over to you, very short answer. Would you like to answer the students who are here? Right now, if any student or teacher, only student wants to answer this question, is welcome to come in front of the camera and raise his or her hand. Okay. I see there are no hands. Well, okay. If any hands come up, please maybe a bit shy, but don't hesitate to jump in. This is exactly where you have the opportunity to exercise freedom of expression by saying why it's important to defend it. I would say that one of the key reasons why freedom of expression is worth defending is that, you know, it really enables us to take part in the decision-making process in societies, to take part in elections, to make choices that are informed choices based on the information that we receive through the press. And of course, the press also acts as the so-called fourth estate, which is a kind of a watchdog on the actions of government. So the media help ensure accountability and transparency, make sure that the people who are elected to govern us are held to account. I think it might have been covered by some of the previous speakers, but in terms of, you know, what limitations might exist to freedom of expression, as a general principle, the idea of guaranteeing freedom of expression at all costs is really should be the basis, and any restrictions should be really exceptional. So, of course, when expressing ourselves, we also have the responsibility to do so in a way that is ethical and in a way that does not harm others and does not, for example, incite to violence or anything of the sort. And I think that some of those areas of exceptions to freedom of expression, such as hate speech, have already been covered by previous speakers. But according to international standards, any restrictions to freedom of expression must be provided for by law, so there must be a legal basis. They must pursue a legitimate aim, and basically that's protection of national security, public order, also protection of the reputation of others, so that links to the idea of defamation, that one cannot, for example, accuse someone of being a paedophile without any, without having any grounds for doing so. So it needs to protect to some extent the reputation of individuals. And of course, as I said, incitement to violence, especially based on race, religion, sexual orientation, etc. I'm just running through my slides very quickly to make sure that we don't go beyond the time. In terms of the conditions that are needed for freedom of expression to flourish, firstly, definitely rule of law, we mean a well-established set of laws that protect freedom of expression, but also an independent judicial system that is there to make sure that those laws are properly respected, and that judicial system should not be or should be fully independent from any external influences, whether political or private. A second important element is freedom of information. By freedom of information, we mean the freedom, the right to access information held by public bodies. So that's important because journalists, in order to do their work, they need to be able to access information held by public bodies. So that's really a very important right as well. Third element, free, independent and pluralistic media. That is widely considered as the type of
need a framework that will be conducive to the production of diverse, accurate, and balanced news that caters to the needs of all of society, and then finally, an active civil society. So when is freedom of expression at risk? Well, firstly, clearly when journalists face attacks, whether killings, kidnappings, arbitrary detention, physical attacks, torture, you name it, journalists are facing a huge range of risks. Just to give you an idea, in terms of killings of journalists, a journalist is statistically killed every 4 days. So every 4 days, a journalist around the world is being killed just for doing their job. And that's just the tip of the iceberg. Aside from killings, you have all of these other types of attacks that that journalists face. Another way of restricting freedom of expression is by denying a newspaper, for example, the license to publish, or a broadcast organization a license to broadcast. That's another easy way of censoring information. Also, when access to information, as I mentioned before, the right to information is very important. So if it's being unduly denied or limited. And when laws are being used to prevent journalists from doing critical reporting. So I mentioned before that, of course, it's important to protect the reputation of individuals through defamation laws, but sometimes these are excessively used to basically bring journalists to court so that they're accused of defamation when in fact they're just carrying out critical reporting in the public interest. And in a number of countries, they're being imprisoned. So that's obviously something that we stand very strongly against. Right, I think I covered most of this. Well, the rise of disinformation, I think, is an important one that I need to quickly cover. Basically, as you probably know and have experienced yourself, the digital era has created a huge range of opportunities for freedom of expression. Everybody can become a producer of information, but of course that also carries the risk of some people spreading either misinformation or even disinformation. I don't know if you know the difference between the two, but misinformation is when it's unintentional. So it's false information that's being spread, but the person who's spreading it doesn't know that it's false. Whereas disinformation is deliberate. It's really deliberately spreading false information that can be very dangerous. We see now in the COVID context, the amount of disinformation that has been spread on conspiracy theories related to the origins of the virus or related to the vaccine. So it's very important that independent, credible media be there to counter that disinformation by providing accurate, reliable, and credible news. Yes, so aside from the spread of disinformation that has increased in this COVID-19 context, there have also been other issues that have really threatened severely freedom of expression. One is government restrictions. In a number of countries, reporters who were carrying out critical reporting of the government's response to the pandemic were either imprisoned or expelled. So that is obviously a much too excessive restriction on freedom of expression. So that's something that we would be working against as UNESCO. And there have also been increased threats to journalist safety. Well, both because journalists are on the front lines, so they have been more exposed to the virus in some cases. Also, the financial insecurity, because COVID has obviously also had an impact on media sustainability. And then the psychological toll of reporting on such a tragic phenomenon. In terms of what UNESCO is doing to, I see that I'm just beyond time, so I'm going to be very short now. In terms of UNESCO's response, some of the actions that we do include training both journalists, but also different actors that play a role in preserving and protecting freedom of expression. So we train journalists, but also members of the judiciary, members of law enforcement,
and a whole range of other actors to basically create the conditions for free, independent, and pluralistic media to flourish. But we also work with on empowering what we call media and information literacy skills. So that's basically your capacity as audience of media to critically assess content, to be able to know what is disinformation and what is accurate information, to be able to spot those online as well. And we also work with governments to make sure that their legal frameworks are in line with international standards regarding freedom of expression. And finally, we do a lot of awareness raising, including through these international days like World Press Freedom Day, which was on the 3rd of May. I think just because of time running out, I will skip the last two slides and leave it to you to close the conference, but thanking you once again for inviting me to take part. Thank you so much, Madame Akab. Your speech was brilliant, and we're looking forward to meeting you again. Thank you to all our speakers, Mr. Malibas, Mr. Papaskilianos, Mr. Tatilatis, Mr. Thanosopoulou, and Madame Makab, of course. You gave us food for thought, and really thank you for your interesting approaches in this difficult subject. Unfortunately, we do not have any time left for questions, so whoever has any questions can pose them in the chat and we'll answer them some other time. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Και πάλι στα ελληνικά να πω ευχαριστώ σε όλους τους ομιλητές μας και στον κύριο Μολύβα και στον κύριο Παπαστημενό, στον κύριο Στατιλάτη, στην κυρία Θανασοπούλου και στην κυρία Μακάβ. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μας. Πραγματικά όλες οι ομιλίες σας ήταν φανταστικές και μας έχουν όλους βάλει σε σκέψεις πάνω σε αυτό το δύσκολο θέμα, προφανώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και βλέπω έχουμε περάσει το όριο κατά 4 λεπτά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και για τις ζωντάνες σας. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια σας. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.